Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ, στο γήπεδο της Αλαβούτας, στο Περιστέρι, όπου διεξάγεται το φιλικό του κεραυνού Πετρούπολης με την Άμυλα Περιστερίου. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τώρα τον τεχνικό διευθυντή του κεραυνού Πετρούπολης, τον Παναγιώτη Δουγέκο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την προβολή της ομάδας μας. Είναι σημαντικό το έργο που επιτελείτε, γιατί για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να προβάλλεται. Είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που είμαστε πίσω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ υγεία και καλή χρονιά με πολύ λίγους τραυματισμούς για τους ποδοσφαιριστές, αλλά να έχουμε και μια χρονιά που θα ολοκληρωθεί επιτέλους. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, ο κεραυνός Πετρούπολης στο πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα, ήσασταν οι άτυχοι να πω, γιατί είχατε μια πολύ καλή ομάδα, κάνετε μια πολύ καλή πορεία, αλλά δεν βρεθήκατε στην τέταρτη θέση για να πάρτε το ειστήριο της ανόδου. Σωστά. Ήμασταν οι άτυχοι, θα μπορώ εγώ να πω ότι ήμασταν αυτοί που στο τέλος πραγματικά παίρνεις αυτό που σου αξίζει στο ποδόσφαιρο. Ήμασταν μια ομάδα η οποία, όπως και φέτος, είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία στηρίζεται σε πολλά παιδιά που είναι, προέρχονται από την Ακαδημία. Στόχος ήταν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα σύνολο και να παρουσιαστεί όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται πέρσι. Θεωρώ ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό, όμως βλέποντας ότι κάποια στιγμή αρχίζει και μεγαλώνει η ψαλίδα με τις ομάδες που διεκδικούσαν, που ήταν ο Ημιτός, ο Ποσειδώνας, στον όμιλό μας, το Καλαμάκι, είπαμε να είμαστε αυτοί που θα δώσουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχή στα νεότερα παιδιά. Με αποτέλεσμα η ομάδα, ενώ βρισκόταν σε ψηλότερες θέσεις, βρέθηκε πέμπτη. Και με όλο αυτό που έγινε, τελικά ανέβηκαν 4 ομάδες. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό, όντως ήμασταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Παναγιώτη, αν διεξαγόντουσαν οι εναπομείναντες 18 αγωνιστικές, μπορούσε ο κεραυνός να βρισκόταν έστω στα μπαράζ? Πιστεύω όχι. Μαθηματικές ελπίδες ίσως να υπήρχαν, αλλά θεωρώ ότι οι υπόλοιπες ομάδες είχαν εύκολο πρόγραμμα, υπήρχε διαφορά. Ήταν πολύ καλές ομάδες. Και δίκαια ανεβήκανε, αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την τέταρτη θέση. Η αλήθεια είναι έτσι όπως έγινε. Αλλά όχι, αν γινόταν κανονικό το πρωτάθλημα, δεν θεωρώ ότι θα είμαστε σε ομάδες που θα πηγαίναμε στα μπαράζ. Ήταν δηλαδή το Καλαμάκι, ο Ποσειδώνας, ο Ημιτός και η Κορονίδα οι 4 πρώτοι, οι 4 καλύτερες ομάδες του ομίλου? Ξέρετε τι, σε βάθος χρόνου σε ένα πρωτάθλημα αποδεικνύεται ποιος είναι τώρα ο καλύτερος. Θεωρώ ότι δίκαια οι ομάδες ανεβαίνουν. Τώρα στα μεταξύ μας παιχνίδια. Μπορεί να μην ήταν και οι καλύτερες ομάδες, αλλά σε βάθος χρόνου στο πρωτάθλημα αποδείχθηκε ότι είναι οι 4 καλύτερες ομάδες και η βαθμολογία λέει την πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχόμαστε. Το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είναι, και ειδικά τα πρωταθλήματα δεν είναι μία αγωνιστική για δύο. Ερασιτέχνες είναι οι ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο να μπορείς να έχεις, ειδικά στη γάμα κατηγορία, να δώσεις κίνητρο στα παιδιά το να βρίσκονται και να είναι κοντά στην ομάδα. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια καλή χρονιά με εμπειρίες πολλές, με πολλά παιδιά που πήραν πολλές εμπειρίες από την Ακαδημία. Και είναι η χρονιά η οποία η ομάδα φέτος, γιατί κοιτάμε το σήμερα, διεκδικεί την άνοδο. Είναι η ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Και θεωρώ με τον Αλέξη Κουτζούλα την επιλογή που κάναμε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θα αναδειχτεί από την ομάδα και για τη δουλειά που κάνει. Και για τον τρόπο προσέγγισης και για το πώς ζει για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που καθημερινά σπαταλάμε πάρα πολλές ώρες να μιλάμε για την ομάδα και βλέπουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή, ξεκάθαρος στόχος είναι η άνοδος στη Β' Αθήνας. Ξεκάθαρος στόχος η άνοδος στη Β' Αθήνας. Να σας πω ότι ο κεραυνός αριθμεί πάνω από 240 παιδιά ακαδημία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τις φουρνιές οι οποίες έρχονται, εμείς είμαστε 6η χρονιά στην ομάδα που έχουμε αναλάβει. Εγώ και ο Βασίλης ο Μπαλτάς, που είναι ο άμεσος συνεργάτης μου, είναι η 6η χρονιά η οποία έχουμε αναλάβει την ομάδα. Και θεωρούμε ότι έχουν μπει οι βάσεις, έχουμε χτίσει την ομάδα έτσι ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Θέλουμε το πρώτο βήμα να είναι η Β' κατηγορία. Δηλαδή, αποκλειστικό στόχος θα είναι αυτός. Και γι' αυτό ενισχύθηκε κιόλας η ομάδα δηλαδή φέτος. Τα παιδιά τα οποία ήρθαν γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Τώρα να μου πεις και για τις ακαδημίες. Μου ανέφερες πόσα παιδιά είναι, να μου αναφέρεις πόσα τμήματα είναι, αν θες να αναφέρεις και τους προπονητές και αν έχουν ξεκινήσει οι ακαδημίες. Οι ακαδημίες, ναι, έχουμε ξεκινήσει σταδιακά. Ξεκινήσαμε από τις 24 του μηνός με το K18 και K16. Οι οποίοι προπονητές εκεί σε αυτό το τμήμα, στο K18 που είναι το μεγαλύτερο τμήμα που είναι πριν την πρώτη ομάδα, είμαι εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Κανέτσο. Στο K16 είμαι εγώ μαζί με τον Νότι τον Σιούλα. Τα οποία ξεκίνησαν 24 του μηνός, είναι ήδη σε προετοιμασία, έχουμε κάνει τα πρώτα μας φιλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, είναι κοντά στην ομάδα, παρακολουθούν τις προπονήσεις και θεωρώ ότι το μέλλον του αεροσυντεχνικού ποδόσφαιρου είναι οι ομάδες να στηρίζονται στα παιδιά τα δικά τους. Η άποψή μας είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του πώς θέλει να λειτουργήσει σαν ομάδα. Αλλά εμείς θέλουμε το μέλλον μας να είναι τα παιδιά. Η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία της Πετρούπολης. Η σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε σωματείο στην Πετρούπολη ιστορικά, όπως είναι ο Άρης Πετρούπολης. Πολύ ιστορικό σωματείο, συμμετέχει στην Α κατηγορία. Έχουμε την Αναγέννηση, τον Έμο, την Ειρήνη Πετρούπολης που από ό,τι μαθαίνω τελευταία προσπαθεί να φτιάξει πάλι την ομάδα. Εντάξει, είναι μια χαρά η σχέση, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα θέματα. Με τις εγκαταστάσεις μας έχουμε. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις μας θέλουν πολύ... Δηλαδή δεν είναι τα γήπεδα σε καλή κατάσταση, ειδικά τα δικά μας, γιατί έχουμε δύο γήπεδα στην Πετρούπολη. Έχουμε το Β που είναι εκεί στο νεκροταφείο που λέμε και είναι και το Γρηγορίου, το Γ Πετρούπολης που είναι στο Ποικίλο Όρος. Σε μια τρομερή περιοχή, αλλά μια περιοχή που δυστυχώς είναι ανεκμετάλλευτη και δεν δίνει κίνητρο στα παιδιά το να πάνε εκεί. Θεωρούμε και με συζητήσεις που κάνουμε από το Δήμο και με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Παχίδου, υπάρχει μια επικοινωνία. Θεωρούμε ότι είμαστε προς το στην κατεύθυνση. Μακάρι να αλλάξουν πράγματα για να μπορούν περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Οικονομικά σας βοηθάει ο Δήμος? Οικονομικά όχι, δεν μας βοηθάει ο Δήμος. Ο Δήμος μας παρέχει απλά τα γήπεδα. Δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε από πολλά αεροσυντεχνικά σωματεία που μιλάτε, είναι πολύ δύσκολο να μπορεί ένα σωματείο να είναι αυτόνομο, να μπορεί να συντηρείται. Αυτό προσπαθούμε εμείς και αυτό το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό. Πώς βλέπεις τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της γάμα κατηγορίας? Είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα του πρωταθλήματος? Να πω για την περσινή χρονιά, ότι ναι, θεωρώ ότι ναι, είμαστε προς το καλύτερο. Δηλαδή βλέπω ότι αρχίζουν να αλλάζουν πράγματα και στην ένωση τη δική μας, αλλά και γενικά στο αεροσυντεχνικό ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι περισσότερο του χώρου μας, δηλαδή είναι προπονητές οι οποίοι είναι με διπλώματα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, προσπαθούμε να αλλάξουμε ένα επίπεδο και αυτό φαίνεται και στη διοργάνωση. Και η ένωση είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν σίγουρα. Υπάρχουν ελλείψεις και πράγματα τα οποία θέλω να βελτιώσουμε. Όπως τι μπορεί να κάνει η ΕΠΣΑ? Περισσότερο στη διοργάνωση, δηλαδή στα πρωταθλήματά μας, θα θέλαμε να είναι πρωταθλήματα γεμάτα, γιατί στη γάμα κατηγορία τώρα γίνονται πρωταθλήματα που δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη η ΕΠΣΑ, αλλά ίσως να γινόντουσαν μικρότεροι όμιλοι. Βέβαια, πέσαμε και στην εποχή του κοροναϊού, η οποία είναι μια περίεργη εποχή. Διακόψω, Παναγιώτη, υπάρχουν και παιχνίδια που διεξάγονται 9 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν και παιχνίδια που διεξάγονται. Δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Βλέπετε τώρα και στην Τζαλαβούτα που τα παιδιά κάνουν προπόνηση άμυλα, που είναι μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα. Με το Φώτα τον Καζακόπουλο που είμαστε και φίλοι, είναι μια ομάδα η οποία κάνει γήπεδο τώρα σε ένα γήπεδο που δεν είναι για πρώτη ομάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν τα γήπεδα, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Οπότε δεν έγκυται τόσο πολύ στην Ένωση, όσο έγκυται στους Δήμους, στις περιφέρειες που πρέπει να μεριμνήσουν στο να υπάρχουν γήπεδα για να αθλούνται τα παιδιά. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Οι αθλητές θέλουν γήπεδα και θέλουν εγκαταστάσεις καλές. Πιστεύω ότι ακούγουν πράγματα τα οποία γίνονται. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Παναγιώτη, παρά τα προβλήματα που είναι το γηπεδικό και το οικονομικό, αξίζει κάποιος νέος να ασχοληθεί με το αεροσυντεχνικό ποδόσφαιρο, είτε παράγοντας είτε από οποιαδήποτε άλλη θέση? Πολύ ωραία ερώτηση. Να σας πω ότι κάποιος που έχει αγάπη για το αεροσυντεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, πιστεύω ότι όταν μπει κάποια στιγμή μέσα, δεν θα μπορεί να φύγει ποτέ. Η ενασχόληση με παιδιά και με μεγαλύτερα παιδιά, δεν λέω μόνο με παιδιά της Ακαδημίας, τα οποία έρχονται εδώ και παίζουν αφιλοκερδώς για να κάνουν το χόμπι τους όσο πιο καλά και πιο οργανωμένα γίνεται, μόνο όφελος μπορεί να έχει για την κοινωνία μας και για το οτιδήποτε. Είμαστε εραστές του ποδοσφαίρου, του αεροσυντεχνικού. Μας αρέσει το αεροσυντεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά όμως
όπως λέω και σε πολλές συναντήσεις, το θέμα είναι και στα παιδιά στην πρώτη ομάδα, πρέπει να το κάνουμε επαγγελματικά. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε τυπικοί, θα πρέπει να είμαστε έτσι όπως πρέπει, να παρουσιάζουμε την εικόνα που πρέπει, για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν στο άθλημα. Γιατί καλός ή κακός, πολλά πράγματα δεν μας αρέσουν και τα κατηγορούμε. Όμως αυτοί που πρέπει να τα αλλάξουμε είμαστε εμείς οι ίδιοι προπονητές και μετά εν συνεχεία τα παιδιά. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν διαφορετικά. Δηλαδή, ο φίλαθλος που δεν μ' αρέσει, θα πρέπει να εκπαιδεύσω το παιδί να γίνει φίλαθλος έτσι όπως πρέπει να είναι. Ο παράγοντας που δεν μου αρέσει, θα πρέπει το παιδί, γιατί τα παιδιά θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο αύριο μεθαύριο, από κάποια θέση. Άλλος ο αθλίατρος, άλλος διαιτητής, άλλος παράγοντας όπως είπατε. Θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Και η αρχή είναι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αν αλλάξει εκεί, θα αλλάξουν και παραπάνω. Και ήδη αλλάζει. Εγώ θεωρώ ότι αλλάζει προς το καλύτερο. Και είμαι αισιόδοξος. Παναγιώτη, το επίπεδο της διαιτησίας στη γάμα κατηγορία. Εντάξει, δεν ξέρετε τι, περισσότερο εμείς οι προπονητές δεν είμαστε για να κρίνουμε τους διαιτητές. Εμείς εδώ είμαστε, ο ρόλος μας είναι διαφορετικός. Είμαστε για να παίζουμε ποδόσφαιρο, να μαθαίνουμε στα παιδιά πράγματα. Είναι άλλοι αυτοί που πρέπει να κρίνουν για τους διαιτητές. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία μαθαίνουν, είναι σε καινούριο, σε μια κατηγορία που ξεκινάνε στη γάμα κατηγορία. Είναι λογικό με τα οποιαδήποτε λάθη, αλλά πείτε μου ποιος δεν κάνει λάθος. Στη δουλειά μας εμείς καθημερινά κάνουμε λάθη. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Κάνουμε λάθη, κάνουμε πολλά και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Όλοι θεωρώ ότι στη δουλειά τους, αν προσπαθούν να κάνουν λάθη, έτσι και οι διαιτητές δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο. Και εκπαιδεύονται και επίπεδο υπάρχει, διαφορετικό από ό,τι υπήρχε παλαιότερα. Σας είπα και από την αρχή, είμαι άνθρωπος ο οποίος βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα, ότι θα πάμε προς το καλύτερο και πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Παναγιώτη, εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Κεραυνού Πετρούπολης, πού μπορεί να απευθυνθεί? Μπορεί να απευθυνθεί καθημερινά στα γραφεία μας που λειτουργούν από τις 5.30 έως τις 9.30, που είναι στα γήπεδα στα Γρηγορίου, στη γραμματεία μας για πληροφορίες και με τους υπεύθυνους της Ακαδημίας που είμαι εγώ, αλλά είναι και ο Βασίλης ο Μπαλτάς που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Και είμαι τυχερός που συνεργάζομαι μαζί του. Είναι γυμναστής και όλας, έχει τελειώσει στεφά ο Βασίλης και είναι και προπονητής με UEFA Α. Μπορεί να απευθυνθεί και να τον καλωσορίσουμε στην Ακαδημία μας. Γιατί μια Ακαδημία πρέπει να έχει πολλά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχει μόνο το αγωνιστικό και το ποδοσφαιρικό. Εμείς εδώ είμαστε ένα σκαλοπάτι. Και καλό σκαλοπάτι για να δώσουμε στα παιδιά να αλλάξουμε πράγματα, όπως σας είπα πριν, στην κοινωνία μας. Εμείς είμαστε ίσως η πόρτα, επειδή αυτό έρχονται και το αγαπάνε και έρχονται με την καρδιά τους, δηλαδή να παίξουν ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να έχουμε την πόρτα ανοιχτή για να μάθουν και άλλα πράγματα στην κοινωνία και να τους βοηθήσουν. Πολύ σωστά. Παναγιώτη, υπάρχουν ταλέντα στον Κεραυνό Πετρούπολης? Αξίζει κάποιος να έρθει να τα δει? Εννοείται ότι υπάρχουν ταλέντα στον Κεραυνό Πετρούπολης, όπως υπάρχουν σε πάρα πολλές ομάδες, αλλά θα πω για τη δική μας ομάδα ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε παιδιά τα οποία έχουμε δώσει σε επαγγελματικές ομάδες. Ήδη αυτή τη στιγμή τώρα στον Παναθηναϊκό κάνει ένα παιδί, ο Διονύσος Σαμαράς, ο οποίος είναι παιδί της Ακαδημίας μας, κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό ή θα υπογράψει συμβόλαιο, θα πάει σε κάποια ομάδα επαγγελματική πάλι. Είναι και άλλα παιδιά τα οποία έχουμε δώσει σε ΠΑΕ. Και θεωρούμε ότι υπάρχει ταλέντο, αλλά υπάρχει ταλέντο γενικά. Εμείς οι προπονητές πρέπει να δουλέψουμε και να το αναδείξουμε. Και ξέρετε τι, πολλές φορές ένα παιδί που έρχεται στο ποδόσφαιρο δεν πάει να πει ότι πρέπει να έχει ταλέντο μόνο στο ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε και άλλα ταλέντο που μπορεί να έχει ένα παιδί. Δεν πρέπει αποκλειστικά να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν θα γίνουμε όλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι σαν παιδαγωγοί, σαν εκπαιδευτικοί, γιατί μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους οι γονείς, να βρούμε ποια είναι αυτά τα χαρίσματα του παιδιού. Ωραία. Παναγιώτη, κλείνοντας, ως τεχνικός διευθυντής του Κεραυνού Πετρούπολης, τι μήνυμα στέλνεις εν ώψη της νέας σεζόν? Είπες ξεκάθαρο στόχος είναι η άνοδος. Εγώ θα σε ρωτήσω και πάλι, τι να περιμένουμε από τον Κεραυνό Πετρούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας? Δεν ξέρω, έχουμε ακόμα τον όμιλο, η κλήρωση θα είναι την Τετάρτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα σου? Να περιμένετε ότι ο Κεραυνός Πετρούπολης σίγουρα θα παίξει ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο για όσους, και αν υπάρξουν θεατές, στο να έρθουν να το δούνε, γιατί θέλουμε να έρθουν θεατές. Είναι πρόβλημα για μας αυτό, για τα αριστεχνικά σωματεία. Μου δίνει τη δυνατότητα τώρα να πω ότι έστω και 10-15 εισιτήρια να κόψει ένα αριστεχνικό σωματείο είναι μεγάλη βοήθεια για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα της. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Να βγουν τα λειτουργικά έξοδα του διαιτητή, του γιατρού, του παρατηρητή. Πολύ σωστά. Μακάρι να υπάρξει, να ανοίξει και να μπορούν να έρθουν κάποιοι φίλαθλοι. Να περιμένει ότι θα παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, ότι θα παίξουν πολλά παιδιά από την Ακαδημία
και ότι στο τέλος θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την άνοδο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Αλέξη τον Κουτσούλα και στον προπονητή μας και στο γυμναστή μας που έχουμε στον Παύλο τον Λαγοδήμο, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, όπως και ο Γιάννης ο Τσεβάς, ο προπονητής των θερματοφυλάκων. Έχουμε ένα πολύ καλό team, έχουμε ένα προπονητή που τον πιστεύουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, έχει φιλοσοφία την οποία ταιριάζει με τη δική μας και θεωρώ ότι η ομάδα μας θα είναι αυτή που θα τερματίσει πρωταθλήτρια σε οποιοδήποτε όμιλο της Αθήνας. Ωραία. Παναγιώτη, καλή σεζόν, με υγεία, θα τα λέμε. Να ευχηθώ να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα και να πραγματοποιηθεί ο στόχος σας που είναι η άνοδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέω πραγματικά ευχαριστούμε και για την κάλυψή σας και για αυτό που κάνετε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μας δίνει δυνατότητα. Εγώ βλέπω πολλούς φίλους μου προπονητές μέσα από το Αμπόλα και μπορώ να βλέπω το τι λένε και πώς πηγαίνουν κιόλας και στις ομάδες τους. Ποτίδες Παναγιώτη, πάμε σε όλες τις ομάδες. Σε πήρα το πρωί τηλέφωνο να έρθουμε. Δεν επιλέγουμε κατηγορίες, πηγαίνουμε σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις ομάδες να προβληθούν, να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της, ας πούμε. Τέλεια. Δύναμη και κουράγιο. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ ωραίο και εμάς μας δίνει μεγάλη χαρά. Κουράγιο και δύναμη και σε εσάς. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.